Μύκονο, για τα παιδιά μας, για όλους μας, ότι βρίσκεται κοντά μας πολύ αγαπητός και σεβαστός κατά πάντα αδελφός, ο Μητροπολίτης και Σαργιανής Βύρονος και ημιτού κύριος Δανιήλ, ο οποίος αποδεχθεί στην πρόσκλησή μας, ήρθε να συνεργάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, διότι χάρισε στην Εκκλησία του, μεταξύ των άλλων, και τον πολιούχο και προστάτη μας, τον Άγιο Αρτέμιο, τον οποίον έχουμε πρεσβευτεί προς τον Θεό, στους ουρανούς, για την υγεία μας, την καθημερινότητά μας, κυρίως δε για την πρόοδο και την ευημερία της πατρίδος και των παιδιών μας. Χθες ο Σεβασμιότατος περιεκόσμησε τον ευχηρατικό θρόνο κατά τη διάρκεια του Εσπερινού και κήρυξε τον Θείο Λόγον διδακτικότατα, σήμερα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας και τώρα θα ομιλήσει στην αγάπη μας και προς τούτο παρακαλώ όχι μόνο να τον ακούσουμε, αλλά να ποταμιεύσουμε μέσα στο πορτοφόλιο της καρδιάς μας τους καλούς θεολογικούς, διδακτικούς και σοφούς λόγους. Ο μέγας αθλητής του χριστιανικού στίβου, ο Απόστολος Παύλος, σεβασμιότατε και επεφηλημένε Μητροπολίτα Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μυκόνου και αγαπητέ αδελφέ, κύριε Δωρόσε, πανασυλλογιότατε, εδεσιμολογιότατε και φιλέορτοι αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται φυλακισμένο, όπως είναι γνωστόν από τα κείμενα της Αγίας Γραφής και αλλού, κατά την βασιλεία του Αυτοκράτορος Νέρονος της Ρώμης, καταδικαστής εις τον διαποκεφαλισμό θάνατο και μέχρι να εκτελεστεί η ποινή του, ήταν φυλακισμένος εις την Μαρκιανή, όπως ελέγεται, ο φυλακή. Είναι διδακτικό να γνωρίσουμε τον τόπο της φυλακής έως του Αποστόλου Παύλου για να εκτιμήσουμε αυτά τα οποία έγραψε από αυτή τη φυλακή στην κατάσταση την οποία βρισκόταν προς τον αγαπημένο μαθητή του Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου της Μικράς Ασίας. Η φυλακή αυτή ήταν στη Ρώμη, δίπλα από τον ποταμό Τίβερη. Και ήταν ο Απόστολος Παύλος φυλακισμένος στο δεύτερο υπόγειο της φυλακής αυτής, σύμφωνα με τη ρωμαϊκή νομοθεσία. Εκεί λοιπόν, μέσα στην υγρασία την οποία προκαλούσαν τα νερά του ποταμού τα οποία έμπαιναν στη φυλακή, ταλαιπωρούμενος από πυρετούς, από κρυάδες και από άλλες καταστάσεις δύσκολες, οι οποίες επικρατούσαν στη φυλακή αυτή, για την υγεία του εννοώ, γι' αυτό και εζήτησε, επειδή κρύωνε εκεί κάτω, και δεν υπήρχε καμία μέρημνα για να τους φροντίσουν από το Ρωμαϊκό κράτος, ζήτησε να του φέρουν το παντό του, το οποίο το είχε αφήσει στην Νικόπολη, εδώ δηλαδή κοντά στην Τρέβεζα, είναι μια αρχαία πόλη στην Ελλάδα, και ζήτησε, λέει, φέρετε μου το παντό μου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το κρύο σε εκείνη την κατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτός ο φυλακισμένος
ο ταλαιπωρημένος, ο ασθενής, γράφει στο μαθητή του Τιμόθεο, περιμένοντας την εκτέλεση της θανατικής του ποινής, και του γράφει αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, που μας κάνει εντύπωση που αν και βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, είχε τόσο ανδρεία, τόσο ρωμαλαίο φρόνημα, τόσο θυσιαστική αγάπη, που πράγματι άνθρωπος δεν μπορεί να επιδείξει εύκολα όταν μάλιστα, όπως σας είπα, βρίσκεται σε αυτές τις τραγικές συνθήκες. Και τι του λέει? Από αυτά που του λέγει, εγώ δύο μόνο θέλω να σχολιάσω. «Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού». Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε τον εαυτό του στρατιώτη του Ιησού Χριστού και είχε αναλάβει μία εκστρατεία εναντίον της ειδωλολατρίας, της ασεβίας, της ανηθικότητος στον κόσμο και στην κοινωνία. Και πολεμούσε λοιπόν εναντίον όλων αυτών των καταστάσεων. Του λέγει λοιπόν του μαθητή του, «Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού». Ποιος τα αλήθεια, αδελφοί, από μας, ευρισκόμενος σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, θα έγραφε στο παιδί του, «Παιδάκι μου, και εσύ να ταλαιπωρηθείς για τον Ιησού Χριστό». Αυτή την ευχή του έδωσε. Να ταλαιπωρηθεί, να κακοπαθήσει δηλαδή, να υποφέρει για τον Ιησού Χριστό, όπως υπέφερε και εκείνος. Θα έλεγε κανείς, «Μα τι πατέρας είναι αυτός?» Ο ίδιος υπέφερε, θα ήταν προτιμότερο, συνηθέστερο να πει στο παιδί του, «Παιδάκι μου, βλέπεις εγώ τι έχω πάθει για τον Ιησού Χριστό. Εσύ λοιπόν να είσαι προσεκτικός, να μην υποφέρεις όπως υποφέρω εγώ». Και όμως δεν του λέει αυτά, του λέει το αντίθετο, «Και εσύ να υποφέρεις για τον Ιησού Χριστό, όπως και εγώ υποφέρω και ταλαιπωρούμε». Τι να θαυμάσει κανείς τη γενναιότητα του Αποστόλου, να θαυμάσει την ανδρεία του, να θαυμάσει το αγωνιστικό του φρόνημα, να θαυμάσει το ήθος του, να θαυμάσει, να θαυμάσει, να θαυμάσει. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όταν τα διάβαζαν τα κείμενα αυτά και ανέπλαθαν στο νου τους και στην καρδιά τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγγράφτηκαν αυτές οι θεοδίδακτες γραμμές, έπαιρναν θάρρος για να αγωνίζονται όπως και ο ένδοξος σήμερα εορταζόμενος μεγαλομάρτης Αρτέμιος. Αυτές οι διδαχές λοιπόν εμψύχωναν τους Αγίους για να διατηρήσουν την ακεραιότητα της ψυχής τους. Ξέρετε αδελφοί, αυτό το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει στη ζωή του δεν είναι η ακεραιότητα του σώματός του μόνο. Για την ακεραιότητα του σώματός μας ενδιαφερόμαστε, να μην χάσουμε το πόδι μας, το χέρι μας, το μάτι μας, κάποια από τα εσωτερικά όργανα του σώματός μας. Αλλά πρωτίστως πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την ακεραιότητα της ψυχής μας, την οποία απειλεί η αμαρτία, η πονηρία και τα πάθη, τα χαλεπά, τα οποία πολιορκούν την ψυχή μας. Έτσι λοιπόν γίνεται ο κάθε χριστιανός και στρατιώτης, αλλά και αθλητής. Και τα δύο τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του. Του λέει να είσαι και γενναίος στρατιώτης του Ιησού Χριστού, αλλά και νόμιμος αθλητής στο στίβο του χριστιανικού αγώνα. Από αυτές λοιπόν τις αρχές εμπνεόμενοι, οι Άγιοι αγωνίστηκαν και εξυψώθηκαν από το Θεό στο πνευματικό στερέωμα, όχι μόνο εις τον νυν αιώνα, αλλά και εις τον μέλλοντα. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σχολιάσω από αυτά που έγραψε
ο Απόστολος εις τον Τιμόθεον είναι «Μνημόνευε Ιησού Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιον». Το ένα, το πρώτο, το κακοπάθησον, θα έλεγε κανείς, ότι είναι το δύσκολο που προκαλεί λύπη στην καρδιά. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο δίνει αισιοδοξία εις τον άνθρωπο. Τι του λέγει? Του λέγει να κακοπαθήσει, να μην φοβηθεί την ταλαιπωρία για το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά του λέει να ενθυμίσαι «Μνημόνευε Ιησού Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιόν μου». Δηλαδή, να θυμάσαι τον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτά τα δύο ισορροπούν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ναι μεν να αγωνιστώ, ναι μεν να κακοπαθήσω, ναι μεν να υπομείνω λήψεις και διωγμούς και στενοχωρίες και φυλακίσεις και ασθένειες και διωγμούς και ό,τι άλλο κακόν στη ζωή μου έρθει. Αυτά να τα υπομείνω με γενναιότητα, με καρτερία, με υπομονή. Αλλά πώς? Μνημονεύοντας, λέγει ο Απόστολος, «Ιησού Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών, τον Αναστάντα Κύριον Ιησού Χριστόν». Και ο Χριστός σταυρώθηκε, αλλά ενήγησε και αναστήθηκε. Επομένως, λέγει, να θυμάσαι τον Αναστάντα Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο τελικός νικητής και θριαμβευτής στον αγώνα αυτόν, ο οποίος στεφανώνει τους μάρτυρες, ο οποίος στεφανώνει κάθε αγωνιστή της ζωής αυτής. Άρα, επομένως, του λέγει να έχεις υπομονή και καρτερία στις θλίψεις και θα αντλείς αυτή την δύναμη και την υπομονή από τον Αναστάντα Κύριον Ιησού Χριστόν. Έχω δει μια πολύ ωραία αγιογραφία του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, η οποία όμως μπορεί πολύ εύκολα να πούμε ότι είναι και για τον Άγιον Αρτέμιον. Στη ζωγραφιά αυτή, στην αγιογραφία δηλαδή, είναι ο Άγιος ένδοξος μεγαλομάρτης Γεώργιος, στρατιωτικός Άγιος και αυτός, νέος, γενναίος, με πολλά χαρίσματα, τον οποίον αποκεφάλισε ο Διοκλητιανός, όπως τον Άγιον Αρτέμιον ο Ιλιανός. Και στην εικόνα αυτή είναι ο Άγιος κρατώντας το σταυρό στα χέρια του, έτσι όπως και ο Άγιος Αρτέμιος, εκεί που προσκυνάμε την εικόνα, κρατάει το σταυρό στο χέρι και έχει στο άλλο του χέρι με μια περγαμηνή κάτι γράφει επάνω. Και πήγα κοντά και διάβασα να δω τι γράφει η περγαμηνή αυτή την οποία κρατάει ο Άγιος και απευθύνεται, κοιτάζει προς τη γωνία της εικόνας που είναι ο Ιησούς Χριστός μέσα σε δόξα. Γράφει λοιπόν, λέει η περγαμηνή αυτή που κρατάει ο Άγιος, «Οράς ή απάσχω, ο Λόγε του Θεού, βλέπεις Λόγε του Θεού, Ιησού Χριστέ δηλαδή, τι πάσχω εγώ για σένα». Τα μαρτύριά του και η ζωγραφιά έχει γύρω-γύρω το μαρτύριο, τα βασανιστήρια δηλαδή τα οποία υπέστη ο Άγιος. Και από εκεί ψηλά που είναι ο Χριστός, μέσα σε μια δόξα, όπως λέμε στην αγιογραφία, προκύπτει από ψηλά κοιτάζοντας τον Άγιο, στο ένα του χέρι κρατάει ένα στεφάνι, δάφνης με λουλούδια, και στο άλλο στεφάνι, στο άλλο του χέρι έχει και ο Χριστός μια περγαμηνή στο χέρι. Απαντά
στον Άγιο Γεώργιο και λέει «Ορός εμάρτης και δίδωση των στέφανων της ζωής». Τα βλέπω, του λέγει, «Μάρτυρα, μάρτυρά μου, Άγιε μου, τα βλέπω αυτά που υποφέρεις. Γι' αυτό και σου δίδω το στεφάνι της ζωής. Σε τιμάω δηλαδή, σε δοξάζω. Αναγνωρίζω τις θυσίες σου, αναγνωρίζω τον κόπο σου, αναγνωρίζω την υπομονή σου και τη μακροθυμία σου και όλες τις άλλες αρετές τις οποίες επέδειξες στη ζωή αυτή αγωνιζόμενος για το Ευαγγέλιο αλλά και για την ακεραιότητα της ψυχής σου». Εμείς σήμερα, αδελφοί, όλοι συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο και διδασκόμαστε. Μας διδάσκει και εμάς ο Απόστολος Παύλος, όπως εδίδαξε όλους τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Μας διδάσκει πρώτον με να έχουμε υπομονή, καρτερία στον πνευματικό μας αγώνα, διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα της ψυχής μας από την αμαρτία και την πονηρία. Και επειδή αυτός ο αγώνας, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι ο δυσκολότερος πόλεμος τον οποίον ο άνθρωπος στη ζωή του μπορεί να αντιμετωπίσει, λέγοντας ότι έχουμε δημή πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Δηλαδή, λέγει ο ίδιος Απόστολος, μην νομίζετε ότι έχετε να αντιμετωπίσετε ανθρώπους αυτούς, λέγει, μπορεί να τους νικήσετε, αλλά έχετε να αντιμετωπίσετε όλο το δαιμονικό κόσμο, όλη τη δαιμονική πονηρία, όλη τη δαιμονική κακία, όχι